Γεια σας, Ευτύχης εδώ, ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Βρίσκομαι στην Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012 και θέλω να κάνω βιντάκι στο παλιό μου δωμάτιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το παλιό μου δωμάτιο. Εδώ μεγάλωσα ως teenager, ηλικία 12 με 18, πριν πάω στην Αγγλία ως φοιτητής. Και γενικά έχω πάρα πολλές εμπειρίες σε αυτό εδώ το δωμάτιο, στο οποίο όταν γύρισα από την Αγγλία έμεινα άλλα 2 χρόνια εδώ πέρα με τους γονείς μου πριν μετακινηθώ στη Θεσσαλονίκη. Και τότε ουσιαστικά βάφτηκε και γιατί πιο πριν γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή όταν μιλάμε για αφήσεις στους τοίχους, ξέρετε, την Edge, punk rocker, γινόταν πανικός. Και κάποτε όταν ήμουν 14-15 είχα συμμετάσχει σε εκείνη την εκπομπή με τον Τζαουσόπουλο που έδειχνε δωμάτια ατόμων και παιδιών και έλεγε το δωμάτιό μου και έδειχνα εδώ πέρα, είχαμε κάνει βιντεάκι, πρέπει να ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ever στο Μιχάλη Τσαουσόπουλο σε εκείνη την εκπομπή, δεν μάθω το κανάλι ήταν στο μάτι, κάτι τέτοιο. Και τώρα, τι ήθελα να πω, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πίσω εδώ έχω φτιάξει ένα τέτοιο, όταν γύρισα από Αγγλία, έφτιαξα αυτή τη σκαλωσιά, την οποία μόνος μου την έφτιαξα, πήγα και βρήκα σκαλωσιές και έβαλα. Τέλος πάντων, είναι ένα κομμάτι της καλωσιάς, να τη δείτε λίγο, θα το δείξω σε ένα λεπτό. Το οποίο το έφτιαξα για να κοιμάμαι πάνω και να έχω χώρο από κάτω. Γιατί γενικά το δωμάτιο ήταν λίγο μαζεμένο και εδώ είχα στήσει τεράστιο τραπέζι από αυτή τη μεριά με κομπιούτερ, με τα στουντιακά, τα ηχεία, όλα αυτά που είχα φέρει από την Αγγλία που είναι απορρομένος παραγωγή μουσικής. Και ουσιαστικά ήταν εδώ σαν home studio. Και τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε, ηχογραφημένα, όλα τα προσκοπικά τραγούδια, τα τραγούδια σε στυλ πρώτη φορά, ψάχνω άκρη να βρω, όλα αυτά οι ηχογραφήσεις που έχω κάνει, που γράφω, το έχω κάνει 2003 περίπου, τα έχω κάνει σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Ακριβώς εδώ. Και πολλές φορές, ας πούμε, έκανα ηχογραφήσεις των φωνητικών πίσω στην ντουλάπα, στην οποία υπήρχε η ντουλάπα και άνοιγα αυτά τα δύο έτσι και έβαζα, είχα εδώ φτιάξει μια μαγιά με ένα ξύλο εδώ πέρα, κάτι περίεργα, για να κρεμάω κουβέρτες και τέτοια, για να σκοτώνει το ήχος και να μην έχει ηχό. Και έγραφα εκεί μέσα. Δηλαδή έκλεινα δύο έτσι, αυτό και αυτό. Έβαζα εδώ, τα έκλεινα όλα για να χωραφώ φωνητικά. Μαγκές, υπερστουντιάρα εδώ πέρα. Food Music Overdraft Studio. Και τέλος πάντων, αυτή η πατέντερη καλύτερη. Το κρεβάτι πάνω είναι πάρα πολύ στερεό, παιδιά. Πραγματικά, μην ανησυχείτε. Είναι ό,τι πιο στερεό. Κοιμάμαι πάνω από 10 χρόνια σχεδόν. Κοιμάμαι και τώρα πάνω. Εντάξει, ανεβαίνω εκεί πατώντας τον πίδι και σε εκείνη τη σκαλίτσα. Αλλά είναι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή δεν παίζει να κουνηθεί. Παρεπτώ κάτω από βιβλιοθήκες, γίνεται ένας χαμός, έχει πάρα πολλά πράγματα, λίγο αποθήκη εδώ πέρα, εν μέρη τέλος πάντων, γιατί εγώ δεν μένω εδώ πέρα. Και έχει άπειρα τώρα παλιά μου βιβλία, ξέρετε, πολλές αναμνήσεις αυτό το δωμάτιο. Και αυτά, λοιπόν, σε έξα το παλιό μου δωμάτιο. Τι άλλο θέλετε να δείτε, φυσικά, λοιπόν, κάτι που μπορεί να αρέσει σε κάποιους από εσάς. Τα παλιά μου CD! NoFX! Lagwagon! Εδώ, πράγματα, 1002, σαβούρα. Blink 182! Suicide Machines! Propagandi! Strung Out! Τέλος πάντων, πολύ punk rock. Και αυτά! Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που προέκυψε. Και όχι προέκυψε, έχει πέσει η ιδέα να κάνουμε ένα camp. Ένα camp, δηλαδή να κάνουμε εκπαιδευτικές διακοπές. Έτσι, ένα πενταήμερο, εξαήμερο, εφταήμερο, κάπου, δεν ξέρω, Αύγουστο. Ψιλοφιλικό. Απλώς τώρα πετάω την ιδέα να δω αν υπάρχει ενδιαφέρον. Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας, όσο πιο οικονομικά γίνεται. Όχι camping, αλλά όσο πιο οικονομικά. Προσπαθήσω και να βρω καμιά καλή τιμή. Και λίγο πολύ διακοπές, αλλά να μαθαίνουμε και χρήσιμα πράγματα. Να περάσουμε ωραία, να κάνουμε κάποιες ασκήσεις βιωματικές, να κάνουμε ένα πρόγραμμα λίγο διατροφής έτσι κάπως, να, όσοι θέλουν έτσι, να γνωρίζουμε έτσι λίγο, να ανακαλύψουν λίγο περισσότερη ενέργεια και γενικότερα να είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ.
πολλούς ανθρώπους. Και ήταν ωραίο, γιατί ξέρετε, να βλέπεις ένα βίντεο τη μέρα, να διαβάζεις λίγο κάτι, είναι ok. Αλλά όταν έχεις full, είσαι εκεί πέρα και για μια εβδομάδα σου γίνεται μια θετική πλήση εγκεφάλου και περνάς ωραία και δημιουργείς όμορφες εμπειρίες, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι. Εμένα έτσι μου βοήθησαν. Τα event του Tony Robbins με βοήθησαν, γιατί πας εκεί πέρα και είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Δεν έχεις χάζω πράγματα να σου απασχολούν την προσοχή και να ξεφεύγεις. Είσαι εκεί πέρα. Και κάποιες ασκήσεις που κάνεις σε βοηθάνε πάρα πολύ. Που δεν θα τις κάνεις μόνος κτλ. Μπορείτε να σας πω λοιπόν, κάτσε κάτω και γράψτε 10 πράγματα που θέλετε να πετύχετε μέχρι το τέλος του 2012 και μετά γράψτε τους λόγους. Είναι μια διαδικασία που εγώ προσωπικά την κάνω και στο σπίτι, αλλά όταν την κάνω στις εκδηλώσεις, δηλαδή τα πιο καλά μου goal setting workshops και τα λοιπά, τα έχω κάνει σε event, σε live event, γιατί το κάνουν όλοι, έχει κάποιον πάνω, τα κοιτάει, έχει χρόνο γι' αυτό και είναι καλό να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα, γράψτε αν σας ενδιαφέρει αυτό και γράψτε πως σας φάνηκε το δωμάτιο μου το παλιό. Τέλειο. Αυτά, λοιπόν, να είστε καλά, φίλια πολλά, καλή δύναμη σε όλους.